Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγγραφές στο πρώην ΔΙΕΚ Μυτιλίνης, που πλέον ονομάζεται ΣΑΕΚ και συστεγάζεται με το 5ο Γυμνάσιο στη Χρυσομαλούσα. Ο διευθυντής του ΣΑΕΚ Μυτιλίνης, Νίκος Μακαρόνης, μίλησε στον Νέολο εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας τα νέα τμήματα και ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για τους σπουδαστές. Φέτος η σχολή έχει ενταχθεί μάλιστα στο πρόγραμμα Εράσμους, το οποίο θα ενισχύσει την κινητικότητα των σπουδαστών. Να πω καταρχήν ότι τα ΙΕΚ πλέον λέγονται ΣΑΕΚ, δηλαδή σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Βέβαια, ο κόσμος το λέει ΙΕΚ και εμείς, ας το πούμε έτσι, ότι κρατάμε λίγο αυτή την ονομασία, γιατί είναι έτσι, είναι γνωστά. Ναι, έχουμε 7 νέες ειδικότητες για το τρέχον εξάμεινο, 5 για τη Μυτιλίνη και 2 για την Καλονή. Για την Καλονή είναι ένα εγχείρημα το οποίο το ξεκινήσαμε με τον Δήμαρχο και τον κύριο Κατράνη πριν από 2 χρόνια και τώρα είμαστε σε φάση ότι θα υλοποιηθεί. Υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον και θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία εμείς να τονίσουμε αυτό το ενδιαφέρον και να έχουμε περισσότερους υποψήφιους. Τα τμήματα που υπάρχουν, να ξεκινήσω από την Καλονή, είναι για διοίκηση και οικονομία και ονειχοπλαστική. Βάλαμε 2 δημοφιλείς ειδικότητες όπως όλη την Ελλάδα, ώστε να εδραιωθεί το ΙΕΚ και σιγά σιγά να γίνει και αυτόνομο. Αυτός είναι ο σκοπός, να γίνει αυτόνομο. Μην είναι ένα παράρτημα της ΣΑΕΚ, να τη λέμε, Μυτιλίνης. Για την πόλη της Μυτιλίνης, για όλο το νησί, έχουμε βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, πρώτη φορά γίνεται, εσωτερική διακόσμηση και αυτό πρώτη φορά, στέλεχος αγροτουρισμού και αυτό πρώτη φορά και θέλουμε πάρα πολύ να γίνει αυτό το τμήμα, αισθητική και κομμωτική. Mm-hmm. Οι αιτήσεις είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, την άλλη Τρίτη δηλαδή ολοκληρώνονται. Η μόνη προϋπόθεση και απαραίτητη είναι το απολυτήριο λυκείου. Με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του? Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά. Υπάρχει στο site της ΣΑΕΚ Μυτιλίνης, του ΙΕΚ, αν το πληκτρολογήσει κάποιος στο Google, υπάρχουν όλες τις διαδικασίες ηλεκτρονικά σε μία διεύθυνση, γίνονται και είναι πάρα πολύ απλά. Χρειάζεται ο ΆΜΚΑ οπωσδήποτε και σε 3 λεπτά έχει ολοκληρωθεί η αίτηση. Πείτε μας και για το Εράσμους στο πρόγραμμα, κάτι μας λέγατε πριν. Ναι, σας είπα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ΙΕΚ έχει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Εράσμους. Αυτό έγινε μετά από μια πρόταση που κάναμε. Αφορά 24 καταρτιζόμενους και 6 καθηγητές. 2 δηλαδή, θα γίνουν 2 ροές στην Κύπρο, έχει εγκριθεί το πρόγραμμα. Είναι 76.000 ευρώ το προϋπολογισμός του και πιστεύω ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ τους καταρτιζόμενους. Τώρα να πω ότι γιατί να γραφτεί κάποιος στο ΙΕΚ, γιατί δίνει δίπλωμα επίπεδο 5 μετά από πιστοποίηση, υπάρχει αμοιβόμενη πρακτική άσκηση και όλοι σχεδόν οι καταρτιζόμενοι τώρα, οι επιχειρηματίες μόνο του νησιού, ζητάνε πάρα πολλούς από τα ΙΕΚ. Για την πρακτική τους εξάσκηση και περαιτέρω στην αγορά εργασίας. Δίνεται αναβολή στο στρατό. Είναι σαν μια σχολή, ας το πούμε. Ωραία. Για 2 χρόνια είναι η φοίτηση, η πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική ένα εξάμεινο και μετά είναι εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκληρώθηκε. Και επίσης από εκεί κάποια τμήματα έχουν πρόσβαση πλέον και στα ΑΗ. Από εδώ έχουμε, από το ΙΕΚ της ΑΕΚ Μυτιλίνης, έχουμε 2 που φοιτούν ήδη στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις.